τιμή Θεοδόρα Τζίμου, και αυτό ίσως που δεν ξέρετε για μένα, είναι ότι ξέρω να μαζεύω μανιτάρια. Ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου που διατηρώ από την παιδική ηλικία, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μόνο ένα, είμαι πολύ βιαστική. Δηλαδή, βιάζομαι καμιά φορά και με προλαβαίνουν τα πράγματα. Αν δεν ήμουν ηθοποιός, νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι μάγειρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική και εντάξει, προσπαθώ να. Μάλλον νομίζω ότι τα καταφέρνω. Ο ορισμός της ενηλικίωσης για μένα είναι η συμφιλίωση. Αυτό και μόνο. Δεν τα καταλαβαίνω τα social media. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Δεν τα καταλαβαίνω. Μπορώ να καταλάβω θεωρητικά τη χρησιμότητά τους, αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ καθόλου. Ο έρωτας στη ζωή μου με αποσυντονίζει, τελεία. Η πιο έντονη ανάμνηση που έχω από τα παιδικά μου χρόνια. Ωραία ερώτηση, γιατί τώρα τελευταία, επειδή έχω πάρα πολύ καιρό λόγω δουλειάς να φύγω εκτός Αθηνών, σκεφτόμουν μία εικόνα που έτσι μου ήταν έντονη όταν ήμουν μικρή. Η μητέρα μου έκανε το αγροτικό της στη Θεσσαλία σε ένα χωριό και θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ να ξαπλώνω στα βαμβάκια το καλοκαίρι και ήταν ξεραμένο το χώμα, ρητιδιασμένο σαν να είναι πρόσωπο γιαγιάς και ήταν το μπέκ που έριχνε νερό και μύριζε πάρα πολύ το χώμα και εγώ ξάπλωνα μέσα στο... ανάμεσα στο χαντάκι και έβλεπα τα βαμβάκια και από κάτω ξεπλωμένη και μου φαίνονταν σαν δέντρα ψηλά. Μια περίοδο της ζωής μου, ναι, είχα και ένα συγκρότημα. Η μουσική μου αρέσει πολύ, δηλαδή ασχολούμαι με τη μουσική και ναι, τραγουδούσα σε ένα αγγλόφωνο συγκρότημα, τους Expert Medicine. Αλλά όπως και το θέατρο χρειάζεται και αυτό μια αφοσίωση, την οποία δεν μπορούσα να την δώσω. Μεγαλύτερη μου φοβία σήμερα θα έλεγα ότι είναι η μοναξιά. Όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω την ανεπάρκειά μου στα πράγματα σε σχέση με τους άλλους, οπότε αυτό με κάνει να νιώθω πιο μόνη. Αυτή την εποχή παίζω στο Τσέχοφ το Θείο Βάνια, κάνω την Έλληνα Ανδρέευνα. Και κάνω και πρόβες για τη Σφενδόνη, με την ομάδα του Χάρη του Φραγκούλη, για την αφιέρωση του Μπότο Στράους που θα ανέβει μετά το Θείο Βάνια. Στην εποχή που ζούμε, πολλά πράγματα είναι που θα ήθελα να αλλάξουν. Θεωρώ ότι ακόμα υπάρχουν καταβολές μιας κοινωνίας που εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και με δυσκολεύει πάρα πολύ. Θα ήθελα να αλλάξει η πόλη που ζω, ο τρόπος που ζω, πάρα πολλά. Αν με ρωτάς, θέλω πολλά να αλλάξουν. Το πώς συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μου. Τώρα, επειδή γενικώς δεν είμαι και ένας άνθρωπος που θα έλεγα ότι έχω θετικές, ας πούμε, δεν με κατακλείζουν οι θετικές σκέψεις, ενώ πιο εύκολα βλέπω το αρνητικό γύρω μου. Αυτό που λίγο ίσως θα μπορούσα να πω με ενθαρρύνει, είναι λίγο τα νέα παιδιά και ότι πια ο κόσμος έχει αρχίσει να μιλάει με έναν τρόπο. Αυτό.